Αδελφοί και πατέρες, η αδελφή μόνη Ιωσηφία μοναχή επλήρωσε το κοινόν και αναπόφευκτον χρέος και ειδού κείτε νεκρά και άπνους μικέτη πλέον φροντίζουσα τα της ματαιότητος. Το μεν σώμα παραδίδονται εις την γην εξής επλάστη μέχρι της κοινής Αναστάσεως. Η δε ψυχή απέρχεται προς τον πλάστην Θεόν ημών και δίκαιον κριτήν, ενώ προσωποληψία ούχ υπάρχει. Αλλά επειδή και συνέζησε με θυμόν επί τόσα έτη, δυνατόν ως άνθρωπος και αυτή να παρεπίκρανε την άεξη μόν. Είμαι λόγον, είμαι έργον. Δέεται και παρακαλεί διέ μου ή να συγχωρήσομεν αυτήν. Επαναλαμβάνοντες τρεις λέγοντες το «Ο Θεός συγχωρήσε και ελεήσε αυτήν». «Ο Θεός συγχωρήσε και ελεήσε αυτήν». «Ο Θεός συγχωρήσε και ελεήσε αυτήν». Για τον χριστιανό δεν υπάρχει θάνατος. Γι' αυτό και δεν λέγονται πλέον νεκροταφεία, οι χώροι όπου θάπτονται οι νεκροί μας, αλλά λέγονται κημητήρια. Και οι νεκροί μας δεν λέγονται πλέον νεκροί, αλλά και κοιμημένοι. Πιστεύουμε ακράδαντο ότι η αδελφή ημών Ιωσηφία μοναχή, η οποία εξεπλήρωσε το κοινό χρέος, που είναι ο θάνατος, γιατί έτσι το οικονόμησε ο Θεός, πλέον πορεύεται στην Βασιλεία του Θεού. Γιατί έζησε και τελειώθη εν μετανοία. Και ως σοφή οικονόμος της ζωής της, στα τέλη του βίου της, παρόλη την μεγάλη δοκιμασία της ασθενείας της, την αναπηρία της και την προϊούσα παράλυσή της, εζήτησε να γίνει νεκρή μοναχή και έγινε. Και έτσι είχε το μακάριον τέλος που είχαν πάρα πολλοί άνθρωποι στο παρελθόν, αλλά και θα έχουν και στο μέλλον, που στα τέλη της ζωής τους εξιώθησαν της μοναχικής κουράς. Απλοί άνθρωποι, αλλά ακόμα και βασιλείς και βασίλισσες. Και είναι όντως μακάρι αυτοί που επέλεξαν αυτό το τέλος. Βεβαίως δεν είναι το σχήμα που σώζει τον άνθρωπο, αλλά είναι η χάρη του Θεού, η οποία σκηνώνει στους ανθρώπους που ζουν εν μετανοία, τηρούνται τις εντολές του Θεού. Και αυτό έπραξε και η αδελφή μου Ιωσηφία. Και μπορώ και εγώ ως ταπεινός διάκονος, πνευματικός της Πατέρας, να το βεβαιώσω. Έκανε με πολύ ακρίβεια εξομολόγηση όλης της ζωής, όπως πρέπει να κάνει ο άνθρωπος, με απόλυτη ειλικρίνεια, και πέρασε τα τελευταία χρόνια της ζωής της πράγματι προσευχόμενη, άδουσα και ψάλουσα το Κυρίο αδιαλείπτως. Και μας άφησε παράδειγμα ανθρώπου εναρέτου, ανθρώπου υπομονής, καρτερίας, ο οποίος αγώγιστα υπέμεινε αυτή τη δοκιμασία, αυτή τη θλίψη, η οποία, όπως ξέρει ο Θεός, καθαρίζει τον άνθρωπο. Γιατί, όπως είπε ο Κύριος, είναι αδύνατον χωρίς θλίψεις να μπούμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Και είναι μακάρι άνθρωποι οι οποίοι έχουν θλίψεις και τις υπομένουν, όπως και τα τέκνα της, τα οποία και αυτά ζουν πνευματικά, παρόλο που έχουν και αυτά αυτή την προϊούσα παράλυση, όμως και αυτά είναι τέκνα άξια αυτής, της αδελφής Ιωσηφίας. Είμαστε βέβαιοι ότι ο Θεός αναπαύει και θα αναπαύσει την ψυχή της και στη Βασιλεία Του, όταν θα γίνει η κοινή εξανάστασης, όταν θα αναστηθούν τα σώματα όλων των κεκειμένων και θα ενωθούν με τις ψυχές τους. Γιατί στη Βασιλεία του Θεού θα πάμε με το σώμα μας. Όπως γνωρίζετε, δεν θα πάνε μόνο ψυχές, η κάθε ψυχή θα βρει το σώμα της και εκεί θα πάμε
ως άνθρωποι, γιατί άνθρωπος δεν είναι μόνο η ψυχή, ούτε φυσικά μόνο το σώμα, αλλά όπως λένε οι Άγιοι Πατέρες είναι το συνανθότερον, η ψυχή και το σώμα. Τώρα η αδελφή μόνη Ιωσήφια μας κάνει και ένα μικρό κήρυγμα και μας λέει όπως εγώ έζησα ζήστε και εσείς, δηλαδή εν μετανοία, εν οσιότητη, εν προσευχή, εν αγάπη, εν υπομονή, εν καρτερία, μέχρι τέλους. Γιατί όπως είπε και ο Κύριος, εν τη υπομονή ημών κτίσαστε τας ψυχάς ημών. Ας έχουμε λοιπόν την ευχή της αδελφής της μοναχής Ιωσήφιας και ας παρακαλέσουμε τον Κύριο και εμείς με τις πρεσβείες της Υπεραγίας του Τόκου που αυτές τις ημέρες εορτάζουμε τα εισόδια της εις τα Άγια των Αγίων και τις πρεσβείες της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης να αξιωθούμε και εμείς της Βασιλείας του Θεού. Η αδελφή ημών Ιωσήφια πέρασε και αυτή ζωή μαρτυρική, αλλά έτσι θέλησε ο Κύριος. Και όσο κανείς περισσότερο υποφέρει, τόσο περισσότερο καθαρίζεται. Και όταν ο πόνος γίνεται δοξολογία στον Θεό και ευχαριστία και ευγνωμοσύνη, τότε εξαγιάζεται και τότε γλυκένεται και τότε γίνεται ένα μέσο για την είσοδό μας εις την Βασιλεία του Θεού. Ας έχουμε λοιπόν την ευχή της και ας έχουμε και εμείς αγαθόν τέλος. Ο Θεός διαπρισμό της Παναχράντου αυτού Μητρός και πάντων των Αγίων ας αναπαύσει την ψυχή της δούλης αυτού Ιωσήφιας μοναχής και ας παρηγορεί και όλους τους ευλαβείς ανθρώπους που ήρθατε σήμερα εδώ, όλους τους συγγενείς της, τους φίλους, τους γνωστούς που έζησαν μαζί της ή τη γνώρισαν και όλοι ας έχουμε αυτές τις αγαθές ελπίδες και όλοι ας έχουμε, όπως είπαμε, το αγαθόν τέλος, το ευάρεστο, το θεάρεστο. Τώρα θα πάμε στο κημητήριο.